Μία τοποθέτηση η οποία έχει δημιουργήσει ποικίλα σχόλια και αντιδράσεις φέρεται να έκανε ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σόλτς κατά τη διάρκεια συνάντησης με πολίτες στο Βερολίνο, και αυτό διότι μετά από σχετική ερώτηση που του έγινε υποστήριξε ότι η Ουκρανία ενδέχεται να μην γίνει μέλος του ΝΑΤΟ μέσα στα επόμενα 30 χρόνια. Έχει αναφερθεί επανειλημμένα ότι η Ουκρανία ετοιμάζεται να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ. Γνωρίζετε τις αποφάσεις προηγούμενων συνόδων κορυφής του ΝΑΤΟ. Αυτό δεν αναμένεται στο εγγύς μέλλον. Ενδεχομένως τα επόμενα 30 χρόνια, είπε χαρακτηριστικά ο Σόλτς. Φυσικά τόνισε για μία ακόμη φορά πως το Βερολίνο υποστηρίζει την Ουκρανία με όλες του τις δυνάμεις, αλλά παράλληλα φροντίζει να μην ξεσπάσει πόλεμος μεταξύ Ρωσίας και ΝΑΤΟ, κάτι που η συμμαχία δεν θέλει, επανέλαβε ο καγκελάριος. Φέρεται να παραδέχθηκε μάλιστα πως η πρόθεση του Κιέβου να ενταχθεί στη Βορειοατλαντική Συμμαχία είναι ένας από τους λόγους για την Ουκρανική σύγκρουση. Ο Σόλτς υπενθύμησε ότι είχε μιλήσει στο παρελθόν για την αδυναμία ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με τον ίδιο, μίλησε γι' αυτό μεταξύ άλλων στο Κίεβο πριν από 2,5 χρόνια και ήταν ξεκάθαρο σε όλους, όπως είπε, ενώ τόνισε ότι έχει επανειλημμένα δηλώσει στο παρελθόν ότι το θέμα της ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ δεν είναι στην ημερήσια διάταξη. Το Κίεβο υπέβαλε αίτηση για ένταξη στη Βορειοατλαντική Συμμαχία σε ταχεία βάση το Σεπτέμβριο του 2022. Στις 25 Μαΐου, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γιενς Στόλτεμπεργκ είπε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ένταξης της Ουκρανίας στη Συμμαχία.